εμβόλιο της Moderna δοκιμάζεται σε 40.000 εθελοντές με την προσπάθεια τους επόμενους 6 μήνες να δοκιμαστεί σε άλλες 20.000. Συνήθως οι κλινικές δοκιμές φάσης 3 για νέα φάρμακα χρησιμοποιούν το πολύ 5 με 10.000 εθελοντές. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς που μας πιστοποιούν ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό που βλέπουμε σε τόσο μεγάλο αριθμό εθελοντών που δοκιμάζουν το εμβόλιο θα έχει αντίστοιχη εικόνα και σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Σε αυτή την άκρως αισιόδοξη διαπίστωση προχωρά στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» της Crete TV ο καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γραβάνης αναφερόμενος στις διαπιστώσεις από τις δοκιμές του εμβολίου της Pfizer και της Moderna. Εφόσον ισχύσουν αυτά και ισχύουν αυτά, θέλουμε ξαναλέω να δούμε τα δεδομένα, τα κλινικά και τα εργαστηριακά, αυτό δεν θα είναι μακριά από ό,τι θα συμβεί στην κοινότητα. Σύμφωνα με τον κορυφαίο καθηγητή φαρμακολογίας, οι ανακοινώσεις αυτές από την πλευρά της Pfizer αποτυπώνουν ότι η επιστήμη κάνει σημαντικά βήματα στη μάχη κατά της πανδημίας. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο μήνυμα γενικότερα για το πώς η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα βοήθησε και βοηθάει την κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών από την Pfizer και άλλες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες χαιρέτησε στη διάρκεια της εκπομπής και η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει τις δόσεις με σημείο αναφορά στις αποφάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσότητες θα παραδοθούν ταυτόχρονα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε κράτους και την αναλογία των εμβολίων που έχει σχεδιαστεί για το κάθε κράτος, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα κράτος πίσω και να μπορέσουν πρώτα να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία θα δοθούν, να εμβολιαστούν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θα θέλουν.